τρεις ιεράρχες εορτάζουν στις 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των τριών ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός. Κατά τους χρόνους βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού, μεταξύ 1081 με 1118 μετά Χριστό, ο οποίος διαδέχθηκε στην βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο τον Τρίτο, τον Βοτενιάτη, έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονοκία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο το Μέγα Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς το μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία. Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον Ιερό Χρυσόστομο και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο και τέλος άλλοι προσκύμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν Ιωαννίτες, άλλοι Βασιλίτες και άλλοι Γρηγορίτες. Στην έρηδα αυτή έθεσε τέλος ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους, αυτός κατά την διήγηση του Συναξαριστή είδε σε οπτασία τους μεγίστους αυτούς ιεράρχες, πρώτα καθένα χωριστά και στη συνέχεια και τους τρεις μαζί. Αυτοί λοιπόν στο όραμα του είπαν «Εμείς όπως βλέπεις είμαστε ένα κοντά στο Θεό και τίποτα δεν υπάρχει που να μας χωρίζει ή να μας κάνει να αντιδικούμε». Όμως κάτω από τις ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες και περιστάσεις που βρέθηκε ο καθένας μας κινούμενοι και καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα γράψαμε σε συγγράμματα και με τον τρόπο του ο καθένας διδασκαλίες που βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας. Επίσης τις βαθύτερες θείες αλήθειες τις οποίες μπορέσαμε να διεισδύσουμε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τι συμπεριλάβαμε σε συγγράμματα που εκδώσαμε. Και ανάμεσά μας δεν υπάρχει ούτε πρώτος ούτε δεύτερος. Αλλά αν πεις τον ένα, συμπορεύεται δίπλα του και οι άλλοι δύο. Σήκω λοιπόν και δώσε εντολή στους φιλονικούντες να σταματήσουν τις έρηδες και να πάψουν να χωρίζονται για εμάς. Γιατί εμείς και στην επίγεια ζωή που ήμασταν και στην ουράνια που μεταβήκαμε, φροντίζαμε και φροντίζουμε να ειρηνεύουμε και να οδηγούμε σε ομόνια τον κόσμο και όρισε μια ημέρα να εορτάζεται από κοινού η μνήμη μας, καθώς είναι χρέος σου να ενεργήσεις να εισαχθεί η εορτή στην Εκκλησία και να συνταχθεί η ιερή ακολουθία. Ακόμη ένα χρέος σου να παραδώσεις στις μελλοντικές γενιές ότι εμείς είμαστε ένα για τον Θεό. Βεβαίως και εμείς θα συμπράξουμε για την σωτηρία εκείνων που θα εορτάζουν τη μνήμη μας, γιατί έχουμε και εμείς παρησία ενώπιον του Θεού. Έτσι, ο επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ανέλαβε τη συμφιλίωση των διαμαχόμενων μερίδων και συνέστησε την εορτή της 30ης Ιανουαρίου και συνέγραψε και κοινή ακολουθία αντάξια των τριών μεγάλων πατέρων. Η εορτή αυτής της συνάξεως του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου αποτελεί το ορατό σύμβολο της ισότητας και της ενότητας των μεγάλων διδασκάλων οι οποίοι δίδαξαν με τον Άγιο Βίο τους το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι εκείνοι οι οποίοι εξαιτίας της ταπεινώσεώς τους μπροστά στην αλήθεια έχουν λάβει το χάρισμα να εκφράζουν την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας και ό,τι διδάσκουν δεν είναι απλώς δική τους σκέψη ή προσωπική τους πεποίθηση, αλλά είναι επιπλέον η ίδια η μαρτυρία της Εκκλησίας, γιατί μιλούν από το βάθος της καθολικής της πληρότητας. Περί τις αρχές του 14ου αιώνα μετά Χριστό, ανεγέρθη ναός των τριών ιεραρχών κοντά στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, δίπλα σχεδόν στη Μονή της Παναχράντου. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ίσως να είναι και οι μόνοι ιεράρχες που δεν τους ξεχνάμε από τα μαθητικά μας χρόνια. Και αυτό γιατί κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου γινόντουσαν και γίνονται στα σχολεία εκδηλώσεις μνήμης. Είναι οι προστάτες των γραμμάτων
και κατά επέκταση των δασκάλων και των μαθητών. Καθένας βέβαια έχει τη δική του γιορτή, αλλά και τους τρεις μαζί τους γιορτάζουμε, όπως προείπαμε, στις 30 Ιανουαρίου. Γιατί τους γιορτάζουμε μαζί? Γιατί έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα, ζούσαν απλή ζωή χωρίς πολυτέλειες. Αφιέρωσαν τη ζωή τους στους φτωχούς συνανθρώπους τους και στους δυστυχισμένους και ήταν και οι τρεις σοφοί. Αγάπησαν τα γράμματα και τον πολιτισμό των αρχαίων Ελλήνων. Έγιναν μεγάλοι δάσκαλοι αλλά και σπουδαίοι ρήτορες. Για τη σοφία τους, για την καλοσύνη τους, ο λαός τους εκτιμούσε και τους αγαπούσε. Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι γιορτή των δασκάλων και των μαθητών, των σχολείων και των γραμμάτων, των βιβλίων και της μάθησης, αλλά και όλων ημών. Τι και αν πέρασαν τόσα χρόνια από τότε που έζησαν, το παράδειγμά τους είναι πάντα νέο, πάντα φωτεινό για να μας οδηγεί και να μας δείχνει το δρόμο του Θεού. Η προσφορά των Τριών Ιεραρχών στην ανθρωπότητα είναι μοναδική. Θεμελίωσαν την Ορθοδοξία, γι' αυτό και τους λέμε πατέρες. Μορφώθηκαν ελληνικά και δίδαξαν ελληνικά. Οι μεγάλοι σοφοί της εποχής μας αντλούν από την ανεξίτλητη σοφία τους. Είχαν χαρίσματα και πήραν φροντισμένη αγωγή από τα σπίτια τους και κυρίως από τις μητέρες τους, την Εμέλεια, την Όνα και την Ανθούσα. Όμως με τη δική τους επιμέλεια, τον κόπο και την προσπάθεια έγιναν μεγάλοι. Αγωνίστηκαν ασταμάτητα, προσευχήθηκαν αδιάκοπα και ασκήθηκαν στον αγώνα της αρετής. Έτσι έγιναν οι πρωταθλητές της ευσέβειας, της αρετής, της αγιότητος, αλλά και των γραμμάτων και της σοφίας. Ο Μέγας Βασίλειος, αγαπητοί μου, αδελφοί, έγραψε πολλά βιβλία, ίδρυσε την Βασιλιάδα, σχεδόν μια ολόκληρη πόλη, με νοσοκομείο, πτωχοκομείο, γεροκομείο, λεπροκομείο, σχολείο, ξενώνα και άλλα πολλά. Γι' αυτά όλα ονομάστηκε Μέγας. Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην Ιωκεσάρια του Πόντου το 330 μετά Χριστό. Μεγάλωσε και ανατράφηκε μέσα σε χριστιανικό περιβάλλον κάτω από τη φροντίδα της μητέρας του Εμέλειας. Όταν οι περίφημες σχολές της Κεσάριας δεν είχαν τι να του προσφέρουν τίποτα περισσότερο, ο Βασίλειος έφτασε στην ξακουστή Αθήνα. Τόση ήταν η φιλομάθειά του που σπούδασε ιατρική, ρητορική, αστρονομία, γεωμετρία, θεολογία. Περισσότερο όμως προόδευσε στην αρετή και τη χριστιανική ζωή. Έτσι αρνήθηκε τη δόξα των ανθρώπων και την φήμη του σοφού και αφιερώθηκε στον Θεό. Έγινε ο γνωστός Αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας που έμεινε στην ιστορία ως Μέγας και ως Επίσκοπος της Αγάπης με τη γνωστή Βασιλιάδα. Στο έργο αυτό της φιλανθρωπίας αφιέρωσε όλα του τα πλούτη και όλη του τη ζωή μέχρι και την κοίμησή του το 350. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος είχε ευαίσθητη ψυχή. Έγραψε πολλά ποίηματα. Τον ονόμασαν θεολόγο γιατί τα κηρύγματα και τα γραπτά του στερέωσαν την ορθόδοξη πίστη. Ένας και μόνο άνθρωπος με θεϊκή φωτιά στην καρδιά μπορεί να διορθώσει ολόκληρη πόλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ήταν φίλος και σπουδαστής του Αγίου Βασιλείου και συνομήλικός του. Σπούδασε και έγινε κάτοχος όλης της γνωστής σοφίας. Γρήγορα όμως τα άφησε όλα και αφοσιώθηκε στο Χριστό. Ως επίσκοπος της Ναζιαζού και ως πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως πολέμησε με ευγλωτία και γενναιότητα όλες τις αιρέσεις και κράτησε την πίστη μας ανώθευτη. Για την προσφορά του στην Ορθοδοξία ονομάστηκε θεολόγος και είναι ο δεύτερος που παίρνει αυτό τον τίτλο μετά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λιγότερο γνωστό αλλά αξιόλογο είναι το ποιητικό του έργο που σήμερα πολλοί το μελετούν και το θαυμάζουν. Τέλος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Το κήρυγμά του είναι κάτι το εξαιρετικό. Όταν κήρυτε ήταν σαν να έτρεχε χρυσάφι από το στόμα του. Μοίραζε φαγητό σε 7.000 πτωχούς κάθε ημέρα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γεννήθηκε λίγο αργότερα, γύρω στο 350 και αυτός, στην Αντιόχεια της Συρίας. Ο ξακουστός δάσκαλος Λιβάνιος τον προόριζε για διάδοχό του στην Αντιόχεια. Μα ο Ιωάννης προτίμησε να αφιερωθεί στον Θεό. Με φλογερά και δυνατά κηρύγματα έσπηρε το λόγο του Θεού σε πολλά μέρη αλλά και στην Κωνσταντινούπολη ως Πατριάρχης.
Σε κάθε ομιλία του μαζευόταν πλήθος πολύ, μέχρι η χάρη στην ευπλωτεία του πήρε το όνομα Χρυσόστομος. Όμως οι εχθροί της αλήθειας, μεταξύ των οποίων και η αυτοκράτηρα την οποία έλεγχε για τις αδικίες της, τον έστειλαν στην εξορία 3 φορές. Την 3η φορά πέθανε από τις κακουχίες, δοξολογώντας τον Θεό. Τους 3 μεγίστους φωστήρας της 3 ηλίου θεότητος, τους την οικουμένη να κτίσει δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρίτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας να μασιν καταρδεύσαντας, βασίλειον τον Μέγα και τον Θεολόγο Γρηγόριον, συν το κλεινόν Ιωάννη, τότε γλώτα χρυσορήμονη, πάντες η το λόγον αυτόν έραστε, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν αυτή γαρτη τριάδη, υπέρ ημών αη πρεσβεύουσιν.